Κύριε Καλετερίδη, ποια είναι τα πιθανά σενάρια που έχουμε μπροστά μας? Σε 25 λεπτά ξεκινάει η συνάντηση. Μπορεί να έχουμε... Μπορεί, λέω, υπάρχει ένα ποσοστό, δεν ξέρω, ακόμη και ελάχιστο, να ακούσει μια καλή είδηση ο πλανήτης. Να ξεκινήσω από αυτά που αναφέρει ο Χάντιγκτον στο βιβλίο του «Η σύγκρουση των πολιτισμών». Ναι. Ο οποίος παρουσιάζει την Ουκρανία διχοτομημένη, δηλαδή την εκείθεν και ένθεν του Δνίπερου ποταμού Ουκρανία. Θεωρώ ότι οι ενέργειες της Δύσης και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένες να εξοπλίσει τη Δυτική Ουκρανία συμβάλλει στη διχοτόμηση της Ουκρανίας και όχι στην επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, αυτό που λέμε του status quo ante. Άρα οι εξελίξεις δείχνουν ότι πάμε σε διχοτόμηση της Ουκρανίας. Μακάρι, επαναλαμβάνω μακάρι, να φωτίσει ο Θεός και τον Ζελένσκι και τον Πούτιν να βάλουν στην άκρη τις όποιες διαφορές και να έχουμε αύριο μία ενωμένη, ειρηνική και ουδέτερη, αν θέλετε, Ουκρανία, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όμως για να είμαστε πραγματιστές, από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος και φαίνεται ότι ο Πούτιν, όχι μόνο η Ρωσία, ο ίδιος ο Πούτιν παίζει το κεφάλι του κορώνα γράμματα με αυτή την επιχείρηση, πιστεύω ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και επαναλαμβάνω, έχουν βάλει όλοι το χεράκι τους για να έχουμε μια ένταση, μια κρίση που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει, και γι' αυτό λέω να κρατάμε μικρό καλάθι από αυτά που συμβαίνουν στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία. Δεν περιμένουμε και πολλά, κύριε Καλετερίδη, ούτε η Δύση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα με τόσες σκληρές κυρώσεις, τόσο σκληρές δηλώσεις, με την ενεργοποίηση, την επιφυλακή για τα πυρηνικά από την πλευρά της Ρωσίας. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στο Ροστόφ. Η αλήθεια είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει, δεν φαίνεται κάποια λύση, τουλάχιστον άμεσα. Ναι, πιστεύω ότι δημοσιοποίηση της εντολής που έδωσε για ενεργοποίηση των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας ο Πούτιν είχε αποδέχτη τη Δύση, επειδή θεώρησε ότι όλη αυτή η κινητοποίηση το εννοεί. Να στείλουν όπλα, να στείλουν όπλα σε μια χώρα, το έθεσα. Να στείλουν όπλα σε μια χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τόσο μεγάλο αριθμό οπλισμού και οπλικών συστημάτων. Η δήλωση της Γερμανίας να διαθέσει ένα ποσό, παρότι η Γερμανία είναι μια μεγάλη οικονομία, τα 100 δισεκατομμύρια είναι ένα μυθικό ποσό, πιστεύω, για το 2022 για την εθνική της άμυνα. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι δείγματα ότι το ΝΑΤΟ, που ο Μακρόν το είχε χαρακτηρίσει εγκεφαλικά νεκρό, νεκραναστήθηκε. Αυτό πέτυχε ο Πούτιν με την επιχείρηση στην Ουκρανία, να νεκραναστήσει το εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ, και ότι αυτή η νεκρανάσταση συνιστά απειλή για τη Ρωσία και γι' αυτό δίνει ένα μήνυμα ότι εγώ τα παίζω όλα για όλα και τα πυρηνικά στο τραπέζι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω. Δύο ερωτήματα. Θανάση, πρώτον, αν το εννοεί ή αν ήταν μια ρητορική κλιμάκωση στέλνοντας το μήνυμα δείτε που μπορεί να φτάσουμε αν τα πράγματα ξεφύγουν από τον ενεργό. Και το δεύτερο είναι, στον κύριο Καλετερίδη, τι περίμεναμε με να κάνει η Δύση? Να αφήσει τον Ζελένσκι να τα βγάλει πέρα μόνος του, δηλαδή να πει δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, δεν είστε με χώρα μέλος, αδιαφορώ για το τι θα γίνει εκεί, όποιος κερδίσει. Αυτή θα ήταν η ενδεδειγμένη στάση? Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, από μένα, συγγνώμη Θανάση. Να έκανε το ΝΑΤΟ ό,τι έκανε τόσο χρόνο με την Κύπρο. Δεν κάνει την πάπια το ΝΑΤΟ. Να έκανε γιατί την πάπια. Γιατί δεν το έκανε εκεί στην Ουκρανία? Γιατί δεν το έκανε εκεί? Ποια είναι η διαφορά δηλαδή? Μάλιστα. 40.000 στρατός σε ένα νησί της έκτασης της Κύπρου, που είναι το 1/300 της έκτασης της Ανατολικής Ουκρανίας, 40.000 στρατός επί μισό αιώνα, και να κάνουν όλοι ότι δεν βλέπουν. Δεν είδανε την παραβίαση του εμπάργκο του ΟΗΕ, παρακαλώ. Κύριε Καλετερίδη, επειδή έχουμε τον Χρήστο Νικολαίδη, τον ανταποκριτή.